απάντησε αυτό που είπα στον κύριο Μητσοτάκη εγώ για την Ουκρανία. Αυτό που του είπα του κύριου Μητσοτάκη για την Ουκρανία με άλλο τρόπο, δείτε πώς το λέει αυτός. Για να δούμε το βίντεο. Послушайте, когда тигры дерутся в долине, умные обезьяны сидят и смотрят, чем это закончится. Послушайте, когда тигры дерутся в долине, умные обезьяны сидят и смотрят, чем это закончится. Хамогелау, пите му тогда сейчас. Αντί να κάνουμε το ίδιο στην Ουκρανία εμείς οι ανόητοι, με μια ανόητη κυβέρνηση, με έναν επιλύσμονα πρωθυπουργό, αφελή πρωθυπουργό για να πω καμιά κουβέντα, τι έκανε, ενέπλεξε τη χώρα μας, εκεί, στο χωριό που λέει κάτι άλλο κύριε Πούτιν. Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια. Οπότε τα πατράχια καλά την κάνουν από το θέατρο του πολέμου. Αυτά που βλέπετε είναι σωστή εξωτερική πολιτική. Η Ρωσία ναι μεν μίλησε για τις ιστορίες της Ταϊβάν, αλλά δεν πήρε ακριβή θέση. Δεν είπε ότι είναι υπέρ της Κίνας, ούτε υπέρ της Ταϊβάν. Καταλαβαίνεις, σήμερα σε μεγάλος ηγέτης. Ενώ έχει μια συμφωνία, συμμαχία με τους Κινέζους, επειδή αντιλαμβάνεται ότι στην Ταϊβάν δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί με Ταϊβάν υπάρχει και ένα ιστορικό υπόβαθρο, πάντα το δει κανείς σοβαρά. Δεν είναι Ουκρανία, αλλά και ένα τεράστιο οικονομικό υπόβαθρο που μπορεί να ταρακουνήσει συστήματα όλο τον πλανήτη. Και βέβαια, για να καταλάβετε πόσο ανόητους έχουμε τύπους, μια και λέμε τον πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, όλα τα παραμυθάκια τους. Πολύ παραμύθι τότε, παιδιά. Σας το λέω ευθέως, τρώτε πολύ παραμύθι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το Μασάτου το Σανό. Το έχω πει και άλλη φορά ότι οι γεωλογικές μεταβολές στη γη είναι μια κατάσταση που γινόταν επί αιώνες, επί γενετρίδες. Μα η γη δημιουργήθηκε από γεωλογικές ακατατάξεις. Τόση μετεωρητών, κομιτών, ηφαιστοστείων, πλημμυρών. Η αρχαία ελληνική γραμματεία βρήκε από καταβλισμούς. Δευκαλίωνος, εκείμου κτλ. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι η γη πλέον γυρίζει πιο γρήγορα. Το έχεις μάθει αυτό, ρε. Γυρίζει πιο γρήγορα. Υπάρχει μια σειρά επιστημόνων που ψάχνουν πραγματικά το πρόβλημα και δεν λένε κλιματική αλλαγή έτσι τυχαία. Που μιλούν για μετατόπιση των πόλων. Ότι δηλαδή όλα δημιουργούνται από τις μετατοπίσεις των πόλων. Εδώ και πάρα πολλές χιλιετηρίδες επαναλαμβάνω. Ο πλανήτης δεν είναι αποκομμένος η γη έτσι άντε και γυρίζει. Ναι, γυρίζει. Αλλά γυρίζει με βάση το μαγνητικό πεδίο που διαθέτει, τη βαρύτητα που έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που την κάνουν διαφορετική από άλλους πλανήτες. Αυτή η διαφορετικότητα λοιπόν, ανατακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργούσε κλιματικές μεταβολές. Όπως τα ακούτε, κλιματικές μεταβολές. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Αλλά είπαμε, αυτούς έχετε, αυτούς πιστεύετε. Και θα σας πω ένα πράγμα για να το θυμάστε. Εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Μάστα. Χωρίς διοξιδίου του άνθρακος δεν υπάρχει πράσινο. Φύση. Είναι παραμύθια ό,τι λένε. Και για να θυμηθείτε λίγο το όζον. Τι λέγανε, η τρύπα μεγαλώνει, θα πεθάνουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Δεν είναι το πρόβλημα η τρύπα στο όζον. Ας ψάξουμε λίγο πιο βαθιά. Ας ψάξουμε λίγο με προσοχή τα παραμύθια που μας ταΐζουν. Και επειδή το υποσχέθηκα φίλες και φίλοι, θέλω να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε λίγο, αφού κάνουμε το διάλειμμά μας, ένα εξαιρετικό βίντεο. Πραγματικά η αποχάμνωση του νεοέλληνα με προβληματίζει. Θυμάμαι κάποτε οι αγρότες βγαίνανε κάθε Ιανουάριο, που άλλο λογικό αυτό, δεν λέω, τότε στα καφενεία, και κλείνανε τους δρόμους. Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, όλοι οι κτηνοτρόφοι, όλοι είναι έξω οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν, διαμαρτύρονται, χτυπιούνται για τα δικαιώματά τους. Στην Ελλάδα η κομματικά ελεγχόμενη αγροτική τάξη, είτε από το ΚΚΕ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τους ελέγχουν τα κόμματά τους. Και να θυμάστε κάτι. Εσείς οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι που βλέπετε. Αυτές τις συνδικαλιστικές ενώσεις σας ελέγχονται από τα κόμματα. Τους πετάνε αυτούς τους πρόεδρους σε πέντε φορά και πάνω στο τραπέζι. Τα παίρνουν, ξέρετε πώς τα παίρνουν οι περισσότεροι, οι εταιρισμοί και όλα αυτά. Και εσείς θα μείνετε πανφτωχοί. Θα είστε πανφτωχοί. Σας κοροϊδεύουν οι συνδικαλιστές σας. Σας δουλεύουν χοντρά. Αντί να ενώσουν δυνάμεις. Αλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες και να μπουν στους δρόμους όλοι μαζί. Να στηριχτούν από ιδιωτικούς υπαλλήλους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους. Να βγούμε στους δρόμους ειρηνικά.
και να διαμαρτυρηθούμε εσείς στον ύπνο του δικαίου μέχρι θανάτου. Και ας το λέω μα, η ελληνική λύση δεν το κάνει αυτό, γιατί το έχω πει και άλλες φορές. Φοβόμαστε προβοκάτσια εντός των κινητοποιήσεων. Γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, μας περιμένουν στη γωνία. Εδώ μου έχουν ρημάξει όλες τις εταιρείες, δε παιδιά. Ακούστε, δεν βρήκαν τίποτα στις εταιρείες μου και έχουν πάει τώρα. Σε εταιρείες συγγενών μου, της γυναίκας μου, των φίλων μου, ό,τι κινείται και το ελέγχει. Αδές, δω, ΕΒΑ, ό,τι κινείται, ΕΒΑ, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Θέλουν να τρομοκρατήσουν ακόμη και το περιβάλλον στο οποίο ζω. Είναι απίστευτο. Αν επειδή έχει ένας ξαδερφός μια εταιρεία ή η σύζυγός μου εταιρεία, τους έχουν ξετινάξει. Στέλνουν κάτι αλυταριά δίθεν εφοριακούς, οι οποίοι είναι εκτελεστές. Δεν βρήκα τι σε μένα. Με ψάχνουν από το 12, ρε παιδί μου, με ξετινάξε παντού. Σε μένα τίποτα. Τώρα πάνε αλλού. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτή είναι η κίνη. Και δεν είναι μόνο αυτή, και οι προηγούμενοι ήταν έτσι. Βέβαια οι προηγούμενοι ήταν αεστέχνες. Αυτοί είναι επαγγελματίες killers. Σας το λέω να ξέρετε. Killers, εκβιαστές κανονικοί. Κάνουν business και τον εχθρό το θέλουν πεθαμένο. Και αν δεν μπορούν να τον πεθάνουν πολιτικά, θέλουν να του προσάψουν κάτι για να τον εκβιάσουν από πάνω. Αυτό θέλουν. Και αν δεν μπορούν να βρουν σε αυτόν, ψάχνουν στο παιδί του, στον ένα, στον άλλον. Αυτή είναι. Και έχουμε να δούμε πολλά στην πορεία από αυτά. Πάρα πολλά. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Από το 12 ψάχνουν, δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Τώρα πήγανε γύρω-γύρω. Σε μπατζανάκια, κουνιάδους, αδέρφια, ξαδέρφια, να βρουν και εκεί. Μιλάμε για απίστευτους τύπους. Αυτοί σας κυβερνάνε. Δυστυχώς. Δυστυχώς γι' αυτό ο τόπος δεν πάει ποτέ μπροστά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο με δύο συγκλονιστικά βίντεο. Το ένα, φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετικό με τον αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ. Πώς αντέβασε ο κόσμος όταν του είπε ότι εντάξει, δεν πήγε κάτι υπομονή.